Συγχαρητήρια! Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι πρόσφυγα, σωστά. Είμαι πρόσφυγα. Πριν από 3 χρόνια ήρθα εδώ στην Ελλάδα. Από πού είσαι? Από το Ιράν. Από το Ιράν. Ήρθε εδώ με το μεταναστευτικό κύμα. Ναι, με του χρονισμού. Ναι. Mm-hmm. Το 19. Mm-hmm. Το 19. Και πώς είναι η ζωή στη Μυτιλήνη? Καλή στιγμή για σαραμέσα. Έχω φίλου, έχω το σχολείο, εδώ έχω καθηγητέ, όλα καλά. Οι καθηγητές και οι μαθητές σε στήριξαν? Ναι, οι καθηγητές του σχολείου πραγματικά με υποστήριξαν πάρα πολύ. Δηλαδή, όλοι ήταν μια χαρά, τα πάντα. Mm-hmm. Άμα έγραψα αυτόν τον βαθμό, έγραψα επειδή με βοήθησαν. Ναι. Έκανες και φροντιστήρια? Έκανα και φροντιστήριο, ναι. Και πρέπει να ευχαριστήσω και τους καθηγητές και το φροντιστήριο, το πρώτο φροντιστήριο Μυτιλήνης. Ναι. Mm-hmm. Και ποια είναι τα όνειρά σου από εδώ και στο εξής? Σκέφτομαι, αν μπορέσω βέβαια, θέλω να περάσω ηλεκτρολόγων μηχανικών στη Θεσσαλονίκη. Όταν ήταν εδώ είχε 120 παιδιά το σχολείο και τώρα είναι κλειστό. Κάτι πρέπει να κάνουμε να το ξανανοίξουμε. Έχουμε 2-3 παιδάκια μικρά που είναι 3 χρονών όπως είναι. Γενικώς παλεύουμε να δείξουμε ότι το νησί ήταν πάντα ελληνικό. Υπάρχουμε εδώ πολλές εκατοντάδες χρόνια και τώρα απλώς έπεσε ο πληθυσμός. Μίκρανε πολύ από τότε, στον πόλεμο είχε 500 άτομα, τώρα είμαστε 25 το χειμώνα. Και το καλοκαίρι πάρα πολύ με τους τουρίστες που περνάνε περαστικοί. Αυτή είναι η κατάσταση εδώ, χοντρά. Μάλιστα. Κύριε Αλβίθι, τώρα δεν έχει καθόλου παιδιά το νησί? Τίποτα, ένα τρίχρονο είναι και ένα διχρονο που γεννήθηκαν τώρα κοντά, ας πούμε. Και η ουσία είναι ότι ο πατέρας του παιδιού αυτού είναι τσοπάνης, εδώ έχει 700 κατσίκια. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ γεννήθηκε, είναι 7-8 παιδιά πόσοι είναι. Mm-hmm. Και δεν έχουν άλλο επάγγελμα. Αυτό μάθανε από μικρά. Αυτό πρέπει να συνεχίσουν. Άντε τώρα να πει στις γυναίκες, πάρ' το παιδί και πήγαινε στην Κάλυμνο στο σχολείο να περάσει το δημοτικό, ξέρω εγώ, εκεί. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Από τώρα που το σκέφτεται ο άνθρωπος και είναι απελπισμένος. Έκανε 2 παιδάκια στην Ψέρυμα και είναι απελπισμένος. Ναι. Ηλικία? 18. 18 ετών. Στη Ψέρυμο λένε ότι η Άννα είναι το τελευταίο παιδί που αποφύτησε από το δημοτικό. Ναι. Φεύγοντας δηλαδή εσύ, έκλεισαν και την πόρτα του δημοτικού. Έκλεισε οριστικά η πόρτα. Θα ήθελες να συνεχίσεις? Ναι. Θα ήθελες να σου δοθεί ευκαιρία να φροντίσουν αυτοί που είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για σένα, που δεν φρόντισαν ούτε για τους γονείς σου, ούτε για τα αδέρφια σου, ούτε για σένα, αν ξυπνήσουν, αν κινητοποιηθούν και σου δοθεί η δυνατότητα να πας στο γυμνάσιο, να συνεχίσεις το λύκειο, θα το τολμήσεις? Μετά από τόσα χρόνια η αλήθεια είναι, θα είναι δύσκολο. Τίποτα δεν είναι εύκολο. Ναι. Αλλά, δύσκολη είναι και η ζωή που κάνεις η αλήθεια, εδώ. Αν δεν προσπαθήσεις. Το θέλεις? Έχουν διαφερθεί να το κάνουν αυτό. Αλλά να μας κάνουν να πάμε λίγο πιο, να συνεχίσουμε. Ποτέ δεν καταφέρνουμε κάτι. Δηλαδή έρχονται, λένε, ναι, θα κάνω αυτό και μετά φεύγουν μαζί με το καράβι. Πάντα αυτό γίνεται. Και μένετε μόνοι σας πίσω. Με τις υποσχέσεις. Πολλοί το έχουν κάνει αυτό, αλλά δεν έχει γίνει τίποτα. Δεν μπορείς να φύγεις από το νησί? Πώς θα παράνω, όχι. Οι γονείς σου δεν έχουν τη δυνατότητα να να φροντίσουν, ναι, το να ζεις μακριά από την Ψέρυμο. Αυτό είναι το θέμα και ναι, δεν έχουν τη δυνατότητα και ούτε εγώ μπορώ να φύγω προς τα παρόν από εδώ. Ποια είναι το όνειρά σου? Προς τα παρόν τίποτα. Είναι το όνειρο ότι ό,τι μου τύχει. Ό,τι μας έρθει θα προσπαθήσουμε. Σε κάποια χρόνια τύχει και φύγω από εδώ. Ναι. Αυτό είναι το τέτοιο. Ότι κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα που θα φύγω από εδώ. Θα γίνω κι εγώ ένας από τους επισκέπτες. Δεν θα γυρίσεις με τίποτα, μόνιμα? Θα γυρίσω, γιατί ποτέ δεν πρόκειται να αφήσουμε το νησί μας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά θα γίνω ένας από τους επισκέπτες κι εγώ. Όπως βλέπω κι εγώ τους επισκέπτες τώρα, ανθρώπους που ζήσανε και μεγαλώσαν εδώ όπως κι εγώ. Έτσι θα γίνω, και τώρα έρχονται σαν επισκέπτες 2 μήνες το χρόνο. Έτσι θα γίνω κι εγώ. Γιατί όσο πάει, δεν υπάρχει, οι άνθρωποι μεγάλοι φεύγουν από εδώ. Και
κάθε χρόνο είναι μείον 2. Όλα και κατεβαίνουμε άτομα. Αν σου δίνω τα δυνατότητα να προχωρήσεις τις γνώσεις σου και αν τα καταφέρεις και να σπουδάσεις και κάτι. Μπορεί και αυτό να γίνει. Ναι. Θα γυρίσεις στον τόπο σου να εφαρμόσεις αυτό που σπούδασες. Ναι, ζωή, αν ο τόπος μου έδινε τη δυνατότητα να το αξιοποιήσω, ναι. Τι είναι αυτό που θεωρείς μεγάλη αδικία σε αυτό που έχεις ζήσει σε αυτό το υπέροχο νησί, που θεωρείς την αδικία για όλα τα παιδιά του νησιού και για όσους ζουν σε αυτό τον υπέροχο τόπο? Ποιο? Το ότι φεύγουν. Όλοι οι ανθρώποι, όλοι οι κάτοικοι εδώ που έχουν ζήσει και έχουν μεγαλώσει εδώ έχουν ξενιτευτεί. Σιγά σιγά όλοι και οι οικογένειες που παντρεύονται φεύγουν. Και για να ξαναγυρίσουν γυρνάνε μετά από πολλά χρόνια. Και η πιο βαθιά σου επιθυμία ποια είναι? Η πιο βαθιά σου, αυτή που λες συνήθως στα φιλαράκια σου. Που λες λίγο τα ξαπλώνεις και ηρεμείς. Μια βαθιά επιθυμία θέλω να τη μοιραστείς μαζί μας. Να ξαναγίνει ξέρουμε όπως ήταν κάποτε. Δεν πρόκειται να γίνει, αλλά έχουμε αυτή την ελπίδα. Πιστεύουμε. Αχ, Ελλάδα, θα σου το πω πριν λαλήσεις πετεινό. 13 φορές μ' αρνιέσαι, με εκβιάζεις, μου κολλάς, σαν τον όθο με πετάς, μα κι απάνω μου κρεμιέσαι.